Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο ConvicTech και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το MX4 από την Tronfi, ένα Android TV Box το οποίο μοιάζει πολύ με το MX3, αν θυμάστε, και έχει τον τελευταίο Amlogic S812 επεξεργαστή, υποστηρίζει 4K και 2K αναπαραγωγή βίντεο, H265 HEV, έχει 8 πύρινη GPU, μία MALI 450, Bluetooth 4, Wi-Fi BGNAC, άριστη υποστήριξη XBMC, έχει και τη λειτουργία iShare, η οποία θα εξηγήσω ότι είναι στο full review που θα κάνω. Εδώ βλέπουμε έχει και Bluetooth 4, τρέχει Android 4.4 και η ROM, ο αποθηκευτικός χώρος είναι 16 GB. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι έχει το κουτί. Πολύ ωραίο κουτί, με το λογότυπο της Tronfi μπροστά. Εδώ είναι η συσκευή. Θα τη δούμε σε λίγο. Εδώ έχουμε τον adapter ρεύματος που είναι 5V 2A. Ένα καλώδιο για τον adapter ρεύματος. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο σε TV Box, δηλαδή να μπαίνει το καλώδιο στον αντάπτορα. Πολύ καλό αυτό, δεν είναι ενσωματωμένο δηλαδή. Ένα καλώδιο HDMI, ένα IR remote, τηλεχειριστήριο, υπερήθρον. Και έχει τις βασικές λειτουργίες όπως να ανοίγουμε και να κλείνουμε το TV Box. Home, κουμπάκι για τον κέρσορα. Εδώ έχουμε τις κατευθύνσεις, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. OK, μενού, πίσω, ένταση φωνής, clean scene. Και παίρνει και δύο μπαταρίες, 3α, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο. Επίσης έχουμε ένα καλώδιο micro USB on the go, ένα user manual της Tronfi, εγχειρίδιο χρήσης, έγχρωμο, πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε ένα χαρτάκι το οποίο μας εξηγεί τα διάφορα ports, τι κάνουν και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όπως και εδώ πίσω και τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Και εδώ έχουμε ένα φυλάδιο το οποίο εξηγεί τι κάνει το λογισμικό eShare που υπάρχει μέσα στη συσκευή, το οποίο όπως είπα θα αναλύσω στο full review που θα κάνω. Εδώ είναι η συσκευή, προείπα μοιάζει πολύ με το MX3, όποιος το είχε δει. Έχει το logo MX4 μπροστά και το σήμα της Tronfi, το κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Πολύ ωραία ποιότητα κατασκευής, πολύ καλή. Το πλαστικό είναι matte μαύρο και από πίσω έχει μια έτσι λαστιχένια αίσθηση. Πολύ ωραίο. Γύρω-γύρω είναι γυαλιστερό, όπως μπορείτε να δείτε. Από κάτω έχουμε τις τρύπες για εξαερισμό και μερικά στοιχεία για το TV Box, όπως το ρεύμα που χρησιμοποιεί, 5V 2A. Στο πλάι βλέπουμε άλλη μια τρύπα μεγάλη για εξαερισμό, την υποδοχή για microSD κάρτες, υποδοχή micro USB on the go, 2 USB, 2 θύρες, είσοδο για τον adapter ρεύματος, έξοδο AV που σημαίνει ότι μπορείτε να το συνδέσετε και σε τηλεόραση συμβατική που δεν διαθέτει HDMI υποδοχή. Άλλες δύο τρύπες για εξαερισμό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται. Ethernet, HDMI. Η έξοδος και έξοδος SPDIF, οπτική για ήχο. Πολύ ωραία συσκευή. Αυτό ήταν το unboxing, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι για την πλήρη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ.